Αυτόν τον μήνα στη Winmasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Ασαμόα για την δόξα. Πάσα προς το μέρος του Ζορζίνιο που προλαβαίνει και κάνει το πλασέ και χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία εδώ στο Παραλίμνη. Στο δεύτερο λεπτό εκτελεί το κόρνερ, βγαίνει ο Γκρέμσλ, απομακρύνει με τις γροθιές του. Βλέπετε σε κάποια σημεία το γήπεδο έχει αρκετό νερό και δυσκολεύει τις προσπάθειες των παιχτών. Η παλιά απέναντι, περνάει μπάλα πάνω από την εστία και καταλήγει έξω. Έχουν στο μυαλό τον πολύ κρίσιμο. Θα δούμε αυτή την παλιά στην περιοχή. Μεγάλη απόκρουση από τον Γκρέμς. Ο Θεοδόρου έχασε μεγάλη ευκαιρία για να σημειώσει τον γκολ για την ένωση στο 12ο λεπτό. Ο Ρουσάς ήταν. Ασαμόα. Δοκιμάζει από μακριά. Η μπάλα φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Πέτρου. Καλή στιγμή για τη δόξα. Εδώ περνάει πάσα. Ο Βαρέλα το σούτ. Ο Γκρέμς δεν ευνηδιάζεται στην κλειστή γωνία. Αποκρούει σε κόρνερ. Παραδημιουργηθεί φάση για την δόξα. Βαλέντε, Κάρλος στην κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει έξω. Πολύ μεγάλη φάση για την δόξα. Θεοδόρου από μακριά το σούτ πάνω στον Γκρέμσλ. Και την δόξα να κερδίσει την μπάλα και τον Ασαμόα να την βγάζει στην κόντραεπίθεση. Ο Ζορζίνιο είναι πολύ γρήγορος, πήρε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή έτοιμος να σκοράρει. 1-0 η δόξα στο 37ο λεπτό σε μια υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Ζορζίνιο πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της δόξας και δίνει το προβάδισμα. Θα δούμε ξανά. Με αποφασιστικότητα πήρε την μπάλα, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Από την μακρινή πάσα. Ωραίες ενέργειες και γύρισμα απέναντι. Περνάει μπάλα μπροστά από την εστία, καταλήγει έξω. Απαρτζουμιάν προτίμησε σέντρα απέναντι. Ο Γκρέμσλ έπεσε και απέκρουσε σταθερά. Παλιά προς το μέρος του Ρούσα. Βγήκε ο Γκρέμσλ σταθερά. Ο Μέσκα γύρισε την μπάλα πίσω στον Μπόλεβιτς. Ασαμόα. Έσκαψε πάρα πολύ ωραία για τον Ζορζίνιο, αλλά βγήκε ο Πέτρου. Κίνηση απέναντι από τον Ρουσά. Πρώτος στην μπάλα ο Γιούτριτς. Κέρδισε ο Θεοδόρου και έχει τη δυνατότητα να σουτάρει. Θα προτιμήσει τον Αμπαρτζουμιάν. Κοντράρει μπάλα, καταλήγει κόρνερ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Χαραλαμπούς. Πολύ ωραία η πάσα για τον Καρλίτος. Ευκαιρία για το 2-0 για τη δόξα. Το πλασέ. Να το 2-0 στο 77ο λεπτό. Η αλλαγή του Ερανοσιάν. Ο Καρλίτος σημειώνει το 2-0 και η δόξα πια παίρνει πολύ μεγάλο προβάδισμα, αν και έχουμε ακόμα 90 λεπτά και ακόμα 15 τόσα εδώ στο Παραλίμνη για να ολοκληρωθούν οι δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Ο Καρλίτος λοιπόν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η πρώτη μεγάλη στο δεύτερο ημίχρονο εδώ φεύγει στην πλάτη της άμυνας και πλασάρει ιδανικά τον Πέτρου, σημειώνοντας το 2-0. Πολύ ωραία ενέργεια πράγματι. Πολύ καλή και η πάσα. Ο Παπαφώτης είναι ο δημιουργός. Πράγματι εξαιρετική ασίστ από τον Βασίλη Παπαφώτη. Και έτσι λοιπόν η δόξα. Ρουσάς. Πολύ ωραία στον Ναγκύρη. Σέντρα στην περιοχή του Γκρέμσλ, ψύχρεμα ο Νελσίνιο παραχωρεί το κόρνερ. Τέσσερα μας απομένουν για το τέλος. Για να δούμε τώρα τον Θεοδόρου στην περιοχή. Έκανε το σουτ και έχασε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Στον 90ο λεπτό. Μπόλεβιτς ανεβαίνει ο Καρλίτος και ζητά μπάλα, για να δούμε. Δόθηκε η πάσα, κέρδισε ο Καρλίτος, έπεσε κάτω και έχουμε... Να δούμε το χρώμα της κάρτας, είναι κόκκινη κάρτα για τον Αγκύρη. Αυτό είναι πρόβλημα και εν όψη του πρωταθλήματος. Απευθείας κόκκινη σε αυτή την φάση που βγαίνει ο Καρλίτος στην πλάτη της άμυνας για να υποδεχθεί την μπάλα. Θα το ξαναδούμε. Αυτόν τον μήνα στη Winmasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.